Άκουσε με προσοχή τον Υπουργό. Θα ακούσουμε βέβαια και τον Πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Μετά, όμως, ακούγοντας τον Υπουργό, απλώς επιβεβαιώνεται η πολιτική μας θέση, τοποθέτηση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και στα μετέπειτα χρόνια, όταν συζητούσαμε αντίστοιχα ζητήματα και εδώ στην Ολομέλεια, αλλά και, αν θέλετε, και στο δημόσιο διάλογο. Αναφέρθηκε ο Υπουργός ότι είναι υψηλά στην ατζέντα η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και του βασικού εθνικού δικτύου, με τα ποσά που αναφέρθηκαν, τις συμβάσεις, πότε ξεκίνησε, την προοπτική και το ρόλο που καλείται να παίξει το σιδηροδρομικό δίκτυο στην κατεύθυνση, δηλαδή σύνδεσης με αεροδρόμια, λιμάνια κ.ο.κ. Όλα αυτά ενταγμένα σε μια στρατηγική, φυσικά. Σε μια στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα των απελευθέρωσης των μεταφορών και μια πολιτική που και στη χώρα μας άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από τα τέλη, αν θέλετε, της δεκαετίας του 90, με ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, αντίστοιχα που μέχρι τώρα, μάλλον, αν θέλετε, αυτές οι ιδιωτικοποίησεις έχουν επιφέρει την κατάργηση περιφερειακών δικτύων, αραιώσει δρομολογίων, την αύξηση της επικινδυνότητας αυτών των δρομολογίων με πολλά ατυχήματα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Είμαστε από τη Λάρισα και είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά από ατυχήματα στο δίκτυο που διέρχεται μέσα από την πόλη και που ερίστο εμπαρόδο αποτελεί, για παράδειγμα, ανοίγω μια παρένθεση κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, λοιπόν, όλοι οι πρωθυπουργοί, οι πρώην πρωθυπουργοί και οι υπουργοί μεταφορών που επεράσανε και κάνανε μάλιστα και το δρομολόγιο Λάρισας μέσα από τη Λάρισα με το τρένο για να δουν ακριβώς το ζήτημα της υπογείωσης, όλοι περνούσαν, τάζανε, φεύγανε. Αλλά αυτή η υπογείωση των σιδηροδρομικών γραμμών ποτέ δεν έγινε. Γιατί? Γιατί είναι κόστος για την ΕΡΓΟΣΕ. Και βέβαια αυτό το έργο που θα μπορούσε να απελευθερώσει τεράστιους χώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των κατοίκων μιας πόλης, όπως η Λάρισα, και αντίστοιχα έργα υποδομής που θα υποστήριζαν την πόλη, παραπέμπονται στις καλέδες και βέβαια η ζωή των ανθρώπων με τα πλημελή μέτρα φύλαξης αλλά και συντήρησης των διερχόμενων αυτοκινήτων από τις διαβάσεις που θα έπρεπε να είναι υπογειοποιημένες, συνεχίζουν να υφίστανται εν έτη 2021. Και δείτε, εν έτη 2021 συζητάμε για τη γραμμή, αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, του βασικού εθνικού δικτύου, με όσα υπόθηκαν. Εν έτη 2021 μιλάμε για αυτό του τύπου, τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Τόσα χρόνια γιατί δεν έγινε? Και ερίστο επαρόδο, μιλάμε για μια χώρα, η Ελλάδα, που η μορφολογία της, το ανάγλυφο όπως θέλετε πείτε το, επιτάσσει, αν θέλετε, επέβαλε, αν θέλετε, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να έχει ένα πολύ πιο καλά οργανωμένο, δικτυωμένο και απλωμένο, να το πω έτσι, σιδηροδρομικό δίκτυο για την κάλυψη των αναγκών του λαού μας. Αλλά τι βλέπουμε? Αυτά που είπα προηγουμένως. Τη συρρήκνωση του σιδηροδρόμου, την κατάργηση περιφερειακών δικτύων με αραίωση δρομολογίων και ούτω καθεξής. Και την επικινδυνότητα που είπα μόλις πριν. Αντίστοιχα, είχαμε στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και των στρατηγικών επιλογών που όλες οι κυβερνήσεις συμφωνούν, η μία διαδεχόμενη, την άλλη εφάρμοζε και από κάτι, άλλη με περισσότερη επιταχύνοντας, άλλοι με λιγότερη σπουδή, όμως δεν ξεφεύγουν από τη στρατηγική αυτή στόχευση Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία συμφωνούν όλα τα κόμματα, όλα τα άλλα κόμματα, και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού, αντίστοιχα του ΟΣΕ, αύξηση των εισιτηρίων, μείωση των μισθών των εργαζομένων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης και των μεταφορών, προκειμένου του σιδηροδρομικού δικτύου, του ΟΣΕ στο σύνολο, και ακριβώς αυτή η πολιτική είναι που θυσιάζει και μεταφορικά και κυριολεκτικά στο βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων της λαϊκής ανάγκης για σύγχρονες, ποιοτικές, φθηνές και ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Έτσι λοιπόν, τα δίκτυα που λειτουργούν αλλά και αυτά που θα λειτουργήσουν
γίνονται γιατί το επιτάσσουν οι ανάγκες ακριβώς των επιχειρηματικών ομίλων. Είτε αυτό αναφέρεται στις μεταφορές, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δράση, δραστηριότητα μάλλον που θέλουν να αναπτύξουν γύρω από την δημιουργία, επέκταση, όπως θέλετε πείτε, του σιδηροδρομικού δικτύου του συγκεκριμένου. Στόχος να μπορούν να λειτουργούν και να διακινούν βέβαια τα εμπορεύματά τους. Από αυτό λοιπόν, από αυτή την πολιτική, αυτή τη στρατηγική και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και με την παρούσα κυβέρνηση που επιταχύνει μια διαδικασία όπως υπόθηκε, ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα θετικό. Δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτή την πολιτική της ιδιωτικοποίησης που προχωρεί τον σιδηροδρόμο. Και δείτε τώρα, το κράτος κρατάει τις υποδομές, άρα κονδύλια, μέσα, δημιουργεί τις υποδομές και έρχονται οι επιχειρηματίες, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, όπως θέλετε πείτε το, λοιπόν, να καρποθούν αυτές τις υποδομές προκειμένου να εξυπηρετηθούν αλλά και να επενδύσουν στις μεταφορές προκειμένου να κερδοφορήσουν. Ποιος θα την πληρώσει τελικά, που πληρώνει για τα έργα, αλλά θα την πληρώνει και ως χρήστης αυτών των έργων, ο λαός, ο οποίος είναι το μόνιμο υποζύγιο. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, μαζί με τον αγώνα που δίνουν για την καθημερινή επιβίωση, για όλα τα ζητήματα που τους ταλανίζουν με τις πολιτικές τους οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και όχι μόνο, να προτάξουν και το ζήτημα των φθηνών, γρήγορων, άνετων, ασφαλών μεταφορών μέσω εμπροκειμένου του σιδηροδρόμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.